Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα και στους δύο, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πριν, δεν θέλω τόσο να ξεκινήσουμε με τη δημοσκοπήση, έτσι κι αλλιώς νομίζω έδωσε και εσύ μια δημοσκόπηση ακόμα στη δημοσιότητα που δείχνει 13 μονάδες τη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων εξουσίας, αυτά που έχουμε πλέον, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα την άποψή σου για το κατά πόσον το, ο ΣΥΡΙΖΑ που δείχνει, μοιάζει να μην ενδιαφέρεται να διευρύνει άμεσα το ποσοστό του. Δηλαδή όταν 6 στους 10 ας πούμε πολίτες είναι υπέρ των συμφωνιών που κάνει στα θέματα της άμυνας η κυβέρνηση, και όταν ακόμα και το 50-60% ας πούμε των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ κάποιων τέτοιων τακτικών κινήσεων, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει σε μια συγκεκριμένη ρητορική, μήπως τελικά στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι να συσπυρώσει αυτούς που έχει, να μην χάσει περισσότερους, και όχι τόσο το να κερδίσει και να διευρύνει την εκλογική πίτα του? Σίγουρα το ποσοστό του 32% που πέτυχε στις τελευταίες εθνικές εκλογές είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό, το οποίο θα ήθελε να συντηρήσει. Για να το συντηρήσει, ναι, αυτό λοιπόν θα πρέπει να συσπυρώσει. Αλλά θεωρώ ότι δεν διαβάζει σωστά τις δημοσκοπήσεις. Και ναι, μάλιστα οριζόντια δεν τις διαβάζει καλά. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτές οι οποίες ενδεχομένως κάποιες να είναι ευνοϊκά προς αυτόν, οι οποίες και αυτές λένε το ίδιο πράγμα. Υπάρχει ένα στέλεχος στο Ινστιτούτο Μπουλαντζάς, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα σκέλος του κομματικό του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm, όπου επικεφαλής εκεί είναι ο κύριος Πουλάκης, ναι, ο οποίος μαζεύει όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών, ναι, και τις μαζεύει σε πίνακες, έτσι ώστε με μια ματιά οποιοδήποτε στέλεχος αν θέλει, mm-hmm, μπορεί να δει τι λένε αυτές οι δημοσκοπήσεις, όχι μόνο στην πρόθεση ψήφου, γιατί η πρόθεση ψήφου διαμορφώνεται και από τα άλλα πράγματα της επικαιρότητας τα οποία τρέχουν. Όπως ανέφερες για παράδειγμα την Ελληνογαλλική Συμφωνία, ναι, τους εξοπλισμούς που κάνει η χώρα το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Όλα αυτά, όταν πας κόντρα σε αυτά, αυτά είναι αυτά που διαμορφώνουν και το ερώτημα του τι θα ψήφισες την επόμενη Κυριακή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να κοιτάς μόνο γιατί χάνεις ενδεχομένως στην αναμέτρηση το τι θα ψηφίσω την επόμενη Κυριακή, εάν δεν βλέπεις ότι όλες σου οι άλλες συστάσεις, οι αποφάσεις και η κριτική που κάνεις είναι απέναντι στην κοινή γνώμη, η οποία ξεπερνάει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Ναι. Πάντως φαίνεται να τα βάζει με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων ο ΣΥΡΙΖΑ, να του σηκώνει το θέμα, έτσι, με αφορμή και ότι έγινε. Όχι, στην... προσπαθώ, το λέω ακριβώς αυτό, δηλαδή, γιατί θα ρωτήσει κάποιος τώρα που μας ακούει, παιδιά, άλλος κυβερνάει με το ΣΥΡΙΖΑ, ασχολείστε πάλι. Ασχολούμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός αυτή τη στιγμή που αμφισβητεί, ναι, ουσιαστικά το περιεχόμενο των δημοσκοπήσεων, κάνοντας μάλιστα μια πρόταση για εξεταστική επί των πραγμάτων επιτροπή, που εντάξει θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί και τι θα γίνει, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι επ' αυτών έχουν λόγο και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, υπό την έννοια ότι ουσιαστικά αυτή η πρόταση εξεταστικής επιτροπής στρέφεται γενικά κατά του στάτους και των ποιοτικών δεδομένων των εταιρείων δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα. Νομίζω η εξεταστική, όταν ξεκινήσει τις εργασίες της, είναι ο καλύτερος τόπος και ο καλύτερος χώρος για να δοθούν και εξηγήσεις και να υποθούν τα πράγματα όπως πρέπει. Ναι. Μήπως και εκεί καταλάβουν και οι μεν, ή καταλάβουμε αν θέλεις και οι μεν και οι δε περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή είναι ο στόχος η εταιρεία δημοσκοπήσεων, είναι ο στόχος η Νέα Δημοκρατία, είναι ο στόχος ο Α ή ο Β υπουργός, είναι ο στόχος οι δημοσκοπήσεις γενικότερα και τα νούμερα που βγάζουν. Ναι. Γιατί η συζήτηση που γίνεται για την εξεταστική, τουλάχιστον η πρόταση που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι για τις λίστες Πέτσα και για μια συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι. Ναι. Δημοσκοπική, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, αυτό προφανώς δεν ανοίγει την τράπουλα όμως όπως πρέπει να την ανοίξει. Ναι. Και γιατί να είναι μια εταιρεία δημοσκοπήσεων υπό έλεγχο και να μην είναι όλες στο κάτω-κάτω της γραφής. Ναι. Και διαχρονικά. Άρα λοιπόν, μακάρι να γίνει, να μας καλέσουν, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, να με καλέσουν βεβαίως, θα πάω και θα πω την άποψή μου. Δεν έχω ούτε να κατηγορήσω, ούτε να διαμοιραστώ τις όποιες ευθύνες ή οτιδήποτε. Μακάρι να γίνει για να ακουστούν τα πράγματα όπως πρέπει, για να μην δημιουργείται, γιατί εμάς πρόβλημα. Για μένα προσωπικά, δεν μιλάω για όλους. Ναι. Δεν εκφράζω κανένα παρά μονάχα τον εαυτό μου. Ναι. Για μένα δεν είναι πρόβλημα τι άποψη έχει το χύψη κόμμα για μένα ή ο χύψη υπουργός ή ο
Πρωθυπουργός. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, για μένα προσωπικά σαν ίντερβιου, έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν ακούω συμπολίτες μου στον δρόμο, στο καφενείο, στις συναστροφές μου να λένε ότι οι δημοσκόποι είναι αυτό που είναι. Ναι. Ε? Και ναι. Αυτό εμένα με πειράζει. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς, όλοι από εμάς, είμαστε άνθρωποι με πολύ μεγάλη επιστημονική γνώση, με πάρα πολύ μεγάλη εξειδικευμένη παιδεία και αυτό το πράγμα αδικεί. Εκεί ήθελα λίγο να το θίξουμε αυτό για να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, να δούμε λίγο, επειδή μιλάμε για μια εξεταστική επιτροπή που αφορά δημοσκοπήσεις και πώς γίνονται δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα κτλ. Ο πολύς ο κόσμος δεν έχει σαφή εικόνα, νομίζω, για το τι εστί εταιρεία δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα και ποιοι είναι οι κανόνες κάτω από τις οποίες λειτουργούν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, ακούνε για ένα μητρό εταιριών. Για ένα εθνικό μητρό, ξέρω εγώ, δημοσκόπων, τι είναι αυτό και ποιοι είναι οι βασικοί. Δηλαδή, αν μπορείς έτσι να μας σκιαγραφίσεις τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των εταιριών δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Εάν κάνεις δημοσκοπήσεις πολιτικές και δημοσιεύεις, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις όταν θα ανοίξεις μια επιχείρηση η οποία θα κάνει δημοσκοπήσεις είναι να πας στο ΕΣΟΥΡΟΥ και να καταθέσεις τη μετοχική σου σύνδεση. Ναι. Αυτό γίνεται για να ξέρει το κράτος και για λόγους διαφάνειας. Το κράτος, όχι η κυβέρνηση. Το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ακριβώς, όπου εκεί φαίνεται και η μετοχική σου σύνθεση. Για μένα, για παράδειγμα, εγώ έχω τον αριθμό Μητρώου 7, είναι με αύξοντα αριθμό, και σήμερα που μιλάμε, νομίζω υπάρχουν σε αυτό το Μητρώο περίπου 65 εταιρείες. Τότε είχαμε γραφεί το 2007, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Εγώ κάνω δημοσκοπήσεις από το 2002, δηλαδή μόλις θα μπει το 2022, κλείνω 20 χρόνια στο χώρο. 20 χρόνια στο χώρο, Βαγγέλη και Ειρήνη, χωρίς να έχει ακουστεί απολύτως τίποτα για την ίντερβιου, χωρίς να έχει γίνει καμία κατακτήση. Το ξέρω, γι' αυτό άλλωστε και σε έχουμε ως τακτικό άνθρωπο που σου πει. 20 χρόνια συνομιλητή εδώ. Με μέσα μαζικής ενημέρωσης που ξεκινάνε από το κέντρο της Αθήνας και πάνε μέχρι και την τελευταία πινέζα της ελληνικής επικράτειας. Έχω δουλέψει για όλα σχεδόν τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και κεντρικά και περιφερειακά και αθηναϊκά και θεσσαλονικιώτικα και τα πάντα. Είτε είναι τηλεοράσεις, είναι εφημερίδες. Εγώ να κάνω τώρα, να βάλω, επειδή το συζητάμε, να βάζω και πράγματα στην κουβέντα. Για παράδειγμα, ένα προβληματισμό. Γιατί σας έχει ο νόμος εσάς να σας έχει στο ΕΣΟΥΡΟΥ? Τι είστε, κανάλια? Είστε, δεν είστε κανάλια? Είστε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Και όχι, για παράδειγμα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Καλό ερώτημα. Εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω. Το νόμο τον έκανε ο κύριος Ρυσόπουλος το 2007. Ήταν ένα πλαίσιο το οποίο μπήκε, το οποίο κατά τη δική μου άποψη έχει ξεπεραστεί. Πάρα πολύ έχει ξεπεραστεί. Ο νόμος δεν ατονεί. Πρέπει να τον εφαρμόζουμε. Ναι. Άρα λοιπόν αυτά που λέει το ΕΣΟΥΡΟΥ θα πρέπει να τα κάνουμε. Και τα κάνουμε. Ναι. Νομίζω τα κάνουν όλοι. Ναι. Λοιπόν, όμως έχει ξεπεραστεί με την έννοια ότι ο τρόπος με τον οποίο κάναμε δημοσκοπήσεις το 2007 δεν είναι ίδιος με τον τρόπο που κάνουμε δημοσκοπήσεις το 2021. Μάλιστα. Δεν αρκούν δηλαδή εκείνα. Όχι, δεν αρκούν. Κατά τη δική μου άποψη ξεπερασμένα. Έχει μπει μέσα το διαδίκτυο, έχουν μπει μέσα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν μπει τα κινητά όπου μπορούμε να παίρνουμε δειγματοληψίες από άλλες δεξαμενές, να το πω, και από άλλες βάσεις δεδομένων. Αυτά δεν τα περιλαμβάνει ο νόμος. Μπράβο. Και ουσιαστικά ο τρόπος που λειτουργείτε σε αυτά εξαρτάται και από το ήθος και το ύφος και τον τρόπο λειτουργίας της κάθε εταιρείας. Ακριβώς. Και από τον τρόπο που επεξεργάζεται και από τις σταθμίσεις με τις οποίες κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγει ερωτηματολόγια. Εμείς, για παράδειγμα, δεν συλλέγουμε πλέον ερωτηματολόγια μόνο με το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο το θεωρούμε ξεπερασμένο. Ναι. Ξεπερασμένο, δηλαδή, το τηλέφωνο μπορεί να δώσει στρεβλά αποτελέσματα. Στρεβλές δημοσκοπήσεις, κάτι δική μου άποψη. Θέλει ένα συνδυασμό μεταξύ διαδικτύου, μέσων κοινωνικών δικτύωσης, κινητού τηλεφώνου και σταθερού τηλεφώνου. Όπου το σταθερό τηλέφωνο, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να είναι το μικρότερο ποσοστό μέσα σε όλη αυτή τη συνολική δειγματοληψία. Δεν κάνει. Δυστυχώς το σταθερό τηλέφωνο. Αυτό που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι αλήθεια, δεν το διαψεύδει και κανένας άλλος. Το σταθερό τηλέφωνο το σηκώνουν μόνο ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι μέσα στο σπίτι. Ναι. Ο γιος σας, ο γιος μου κτλ. Δεν το σηκώνει ποτέ, γιατί δεν τον αφορά. Θα τα κάνει όλα μέσω Messenger και μέσω WhatsApp. Εσύ όμως κινείσαι και σε αυτά τα πεδία. Εγώ κινούμαι εδώ και 3-4 χρόνια σε αυτά τα πεδία. Άρα, και όμως βλέπω ότι βγάζεις, φαντάζομαι ότι εκτός αν μου πεις ότι προφανώς και άλλοι συναδελφοί σου κινούνται σε αυτά τα πεδία. Νομίζω, και άλλοι, γι' αυτό και βγαίνουν τόσο όμοιες, γιατί περίπου στην ίδια κλίμακα κινούνται όλες. Ναι, και οι άλλοι έχουν υιοθετήσει. Σίγουρα έχουν υιοθετήσει. Το λένε και στι ταυτότητε τη έρευνε, άλλωστε, πώ συλλέγουν τα δεδομένα του.
Αλλά απλά αυτά τα νέα δεδομένα που όλοι έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε δεν νομίζω ότι καλύπτουν πλέον την πρωτοβουλία του τότε υπουργού, του κ. Ρυσόπουλου. Δηλαδή έχει αλλάξει το πράγμα, πώς να σου πω. Ναι. Έχει αλλάξει, είναι άλλο. Ναι, και κατά τη δική μου άποψη είναι βέβαια πολύ καλύτερο και πολύ πιο αξιόπιστο. Είναι πιο, εννοείς ότι ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούν και διασφαλίζουν την ποιότητα, την ποιότητα των αποτελεσμάτων της εταιρείας δημοσκοπήσεων υπερβαίνει ακόμα και τους όρους που θέτει ο νόμος. Ακριβώς, ακριβώς. Και πολύ μεγαλύτερα δείγματα μπορούμε να προσεγγίσουμε και υπάρχουν πολλές περισσότερες δικλείδες ασφαλείας μέσα στις δειγματοληψίες μας ώστε να μην ξεφύγει μια συγκεκριμένη ομάδα π.χ. των συνταξιούχων, η οποία μπορεί να ψηφίζει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό όμως τώρα για να κάνω εγώ τον συνήγορο του διαβόλου. Το γεγονός ότι έχει ξεπεραστεί ο νόμος ως προς αυτά που συζητάμε δεν δημιουργεί και το περιθώριο στον πονηρά σκεπτόμενο δημοσκόπο που θέλει ή που έχει λόγο να εξυπηρετήσει το α ή β συμφέρον του α ή β κόμματος ή πολιτικού να βγει εκτός της της λογικής πεπατημένης. Δηλαδή αν κάποιος θέλει ουσιαστικά το ότι έχουν υπερβεί οι εταιρείες και κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που ορίζει ο νόμος, ουσιαστικά δημιουργεί και το αντίστροφο, ότι αν κάποιος θέλει να κάνει μαμουνιά μπορεί να την κάνει χωρίς να έχει συνέπειες. Καταρχήν, το ότι έχει ξεπεραστεί ο νόμος το λέει ο Βασιλιάδης. Ναι, okay. Είναι ένα point, αν θέλεις, ένα σημείο όπου θα μπορούσαν κάποιοι να συζητήσουν αν πράγματι έχει συμβεί αυτό ή όχι. Ναι. Και αν έχει συμβεί, εντάξει, να πάμε σε ένα νόμο. Το γεγονός ότι ο νόμος δεν προβλέπει κάποια πράγματα όπως λες, ας πούμε, το Messenger, το WhatsApp, τι γίνεται αυτά και τα λοιπά, πώς λειτουργεί η εταιρεία δημοσκοπήσεων σε αυτά τα ζητήματα, είναι αντικειμενικό, δεν είναι, έχει να κάνει με την άποψή σου. Ναι, ναι. Τώρα, αν εταιρείες βρίσκουν τρόπους μέσα από αυτά, επειδή υπάρχει ενδεχομένως αυτό το ξεπέρασμα του νόμου ή οτιδήποτε, εταιρείες τώρα, Βαγγέλη, οι οποίες είναι 10, 15, 20 χρόνια στον χώρο, θα σου πω ότι δεν το κάνουν. Ναι. Γιατί δεν το κάνουν, γιατί η αγορά το μαθαίνει και αν το μάθει η αγορά, σε αφήνει απ' έξω. Και αν δεν θέλεις να έχεις μαγαζί την επόμενη μέρα, κάνε βλακίες. Τι να πω. Ναι. Και δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλη ανατροπή τώρα ξαφνικά. Θα μπορέσει ίσως ενδεχομένως να μικρύνει λίγο την ψαλίδα, αλλά να κάνει την ανατροπή και να δείξει ένα απίστευτο ή διαφορετικό ποσοστό, δεν νομίζω. Το είδαμε αυτό. Μα εδώ λέμε ότι οι διαφορές μεταξύ των εταιριών είναι στα επίπεδα δεκαδικών. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, αν πάρεις όλες τις δημοσκοπήσεις στους μέσους όρους, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο link το Wikipedia. Είναι, ξέρετε, το Wikipedia το ξέρει όλος ο κόσμος. Είναι ένα μέσο παγκόσμιο. Όπου εκεί μέσα καταγράφονται όλες οι ελληνικές δημοσκοπήσεις. Είναι μια πάρα πολύ ωραία καταγραφή. Θα σας στείλω το link, μόλις κλείσουμε την εκπομπή, να δείτε τι ωραία καταγραφή και τι ωραία συγκρίση υπάρχουν. Να δείτε ότι όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων το τελευταίο 8μηνο, 9μηνο, να μην σας πω από το 2019, από τις εκλογές και μετά, δείχνουν περίπου τα ίδια ποσοστά με διαφορές κάποιων δεκαετών. Μα γι' αυτό λέω. Να σας πω κάτι, ούτως ή άλλως και τα κόμματα, παιδιά, μην γελιόμαστε. Δεν κάνουν εσωτερικές δημοσκοπήσεις δικές τους για λογαριασμό τους, κρυφές. Τώρα τι συζητάμε. Ας κάνουν ό,τι θέλουν, Ειρήνη. Το θέμα είναι για αυτούς που δημοσιεύουν. Όπως είμαι εγώ. Εγώ δημοσιεύω 20 συναπτά χρόνια δημοσκοπήσεις. 20 συναπτά χρόνια δημοσκοπήσεις. Οι αναθέσεις που έχω πάρει αυτά τα 20 χρόνια από τις διάφορες κυβερνήσεις. Λοιπόν, γιατί το κράτος δεν έχει κρατικές εταιρείες δημοσκοπήσεων. Και ένα κόμμα μπορεί να σου αναθέσει μια δημοσκόπηση. Πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα κάθε φορά που χρειάζεται να μετρήσει κάτι. Έτσι λοιπόν πάει σε διάφορες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα οποία έχω πάρει εγώ είναι όλα επάνω στη διάβια, είναι όλα πλήρως σωστά, με παραδοτέα, με όπως πρέπει, με το γράμμα του νόμου. Και έχω κάνει τη δουλειά μου κατακάθαρα και δεν έχω να πω τίποτα. Δεν έχει τύχει ποτέ κόμμα εσένα να σου ζητήσει ότι θέλω να μου κάνεις μια δημοσκόπηση για να δω εγώ που βρίσκομαι, αλλά δεν θέλω να δημοσιοποιηθεί. Υπάρχουν πάντοτε φορείς οι οποίοι θέλουν δημοσκοπήσεις για να τις χρησιμοποιήσουν για αυτό τον πραγματικό λόγο τον οποίο κάνουμε δημοσκοπήσεις. Σαν εργαλείο δηλαδή. Δεν έχουμε δημάρχους, πελάτες. Και δεν τους μπράβο. Και δεν θέλουν. Έχουμε βουλευτές, πελάτες. Δεν θέλουν όλες να δημοσιευθούν αυτές. Μα προφανώς και δεν θέλουν να δημοσιευθούν. Δεν θέλει ένας βουλευτής στην περιφέρεια χύψη από τις 52-53 που έχει η χώρα να δει για παράδειγμα πώς πηγαίνει στους διάφορους δήμους της περιφέρειάς του. Αλλά για παράδειγμα, αν ένα κόμμα έχει μία δημοσκόπηση δικιά του επιστημονικά πραγματοποιημένη που να λέει ότι η εικόνα είναι Β ενώ όλοι οι άλλοι την παρουσιάζουν Α, υποχρεούται νομίζω αυτό να το δώσει στη δημοσιότητα για το να δούμε τη διαφορά.
και με ποιον τρόπο το καθορίζει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που εφαρμόζει τον νόμο Ρουσόπουλου. Δηλαδή, εάν είναι να δημοσιευτεί μια έρευνα, θα πρέπει να έχει παραγγελθεί από κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης, έστω και από έναν φορέα, και να λέει: ο ίντερβιου έκανε για τον Βαγγέλη Μωυσή δημοσκόπηση, ναι, και δίνει αυτά τα αποτελέσματα σε δείγμα τάδε, με αυτές τις αποκλίσεις, με αυτή την περίοδο και διενέργειας, ναι, κτλ. Κτλ. Είναι διαλογική, μπορεί να βγει μια δημοσκόπηση που να λέει ότι ίντερβιου, παραγγελία ΣΥΡΙΖΑ, έκανε αυτή τη δημοσκόπηση και βγάζει αυτά. Δεν μπορεί. Ναι, συνήθως δεν το κάνουν αυτό γιατί τα κόμματα. Για λόγους επικοινωνίας δεν το κάνουν, γιατί ναι, χάνει την αξιοπιστία της η δημοσκόπηση όταν την έχει παραγγείλει ένα κόμμα. Το καταλαβαίνω αυτό. Προφανώς είναι κανόνας που όσοι ασχολούμαστε με την επικοινωνία το ξέρουμε. Απλά το λέω ως ακραίο παράδειγμα κάνουν, για να καταλάβουν. Δεν τις δημοσιεύουν και καλά κάνουν που τις δημοσιεύουν. Τις χρησιμοποιούν για να δουλέψουν πάνω σε αυτές και να πάρουν αποφάσεις και να κάνουν στρατηγικές. Και μάλιστα, πολύ καλά κάνουν. Μάλιστα. Δημοκρατία έχουμε, κόμματα ενώ τι θέλουν να σκάνουν. Πάντως, σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι όλοι, φαντάζομαι δεν υπάρχει καρτέλ δημοσκόπων που βγάζουν όλοι τα ίδια αποτελέσματα συνεννοημένοι. Όχι, δεν. Εγώ να σου πω από τους 5-6 δημοσκόπους οι οποίοι δημοσιεύουν συστηματικά, mm-hmm, γιατί αν με τρεις εταιρείες τόσες είναι περίπου, έτσι, ναι, είναι περισσότερες. Ναι, ναι, ναι. Είναι 10, άντε να σου, ναι, κάνω 10. Εγώ συνομιλώ με έναν, άντε το πολύ δύο από αυτούς. Άρα τι καρτέλ να υπάρχει. Ναι. Με μιλάω ανοιχτά. Είναι φίλος μου. Ναι, ναι, ναι. Και συνομιλώ ένα συγκεκριμένο. Λογικό είναι. Καθώς. Λογικό. Και εγώ, ναι, είμαι. Δηλαδή, είναι φίλος μου και συνομιλώ. Και δεν εγώ και είμαι φίλος και με πάρα πολύ καλή σχέση με τους μισούς διευθυντές ραδιοφωνικών σταθμών και εφημερίδων στην, και μέσων, ας πούμε, site στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει έτσι να κάνει. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, με συνομιλούμε και πολλές φορές βάζουμε κάτω και τα στοιχεία μας, τα επιστημονικά. Ναι. Πώς σου βγήκε αυτό, γιατί αυτό είναι έτσι, γιατί αυτό το μήνα έπεσε αυτό, το άλλο μήνα ανέβηκε το άλλο. Ναι. Δηλαδή είναι γόνιμος ο διάλογος, δεν είναι καθαρά ανταγωνιστικός. Μα όχι, είναι και ανθρώπινο, είναι και ανθρώπινο. Εδώ ήμασταν, ναι, προχθές σε συνέντευξη τύπου, ήμασταν σε διάφοροι δημοσιογράφοι σε μια συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, και μεταξύ σοβαρού και αστείου, λέω στον άνθρωπο, λέω: εγώ θα φύγω. Άμα πείτε τίποτα σοβαρό, θα τα ακούσω αύριο στον Μπάμπι του Τζουμπάνου Real, ας πούμε. Και γελούσαμε, ας πούμε. Συναδελφικά, έτσι. Συναδελφικά, τελείως, ναι. Δεν μιλάτε εσείς με άλλους συναδέλφους. Ναι, βέβαια. Απλά εσείς είστε περισσότεροι, εμείς είμαστε 10, δεν είναι πολύ. Δημήτρη, ετοιμάζεις καμιά δημοσκόπηση τώρα για το κίνημα αλλαγής? Δεν ετοιμάζω κάτι. Έχω σιγανό ποταμάκι. Θα μου άρεσε έτσι και από περιέργεια να δω πώς διαμορφώνεται η τάση. Πώς διαμορφώνεται και η τάση, αλλά ακόμα πρέπει να δούμε και πόσες υποψηφιότητες θα έχουμε για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για μετρήσεις. Λίγες μέρες ακόμα. Άντε να δούμε. Κάτι ξέρει αυτή. Κάτι ξέρεις εσύ. Εγώ το λέω στο φλού. Εσύ λες λίγες μέρες ακόμα θα ξεκαθαρίσουν οι δημοσκοπήσεις. Ξέρεις ότι θα κατευθυνθεί και άλλοι 100%. Το έχεις σίγουρο. Βρε, εγώ το έχω πει πριν από σένα τώρα, μην τρελάνεις. Εντάξει, για οπότε δούμε, να. Για να σας δούμε. Πάντως είδες τι σιγάνο ποταμάκι είναι. Το κρατούσε για το φινάλε, το κρατούσε το καλό. Λοιπόν, Δημήτρη Βασιλιάδη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ, καλή εβδομάδα.